Βγάλατε μια ανακοίνωση σε σχέση με τον κύριο Βαρουφάκη. Ζητήσατε και την παρέμβαση του Πρωθυπουργού. Ναι. Θεωρείτε ότι. Το ίδιο ερώτημα. Ναι. Αν και εσείς από τη μεριά σας θεωρείτε ότι υπάρχει ακόμα στην κυβέρνηση η σκέψη επιστροφής Brexit και επιστροφής σε ένα εθνικό νόμισμα. Ναι. Το τελευταίο, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, είδαμε νέα επεισόδια σε αυτό το Σύριαλ. Είδαμε και άλλες αποκαλύψεις μετά από το ντου στο νομισματοκοπείο του κ. Λαφαζάνη. Είδαμε το hacking, το ναφημί και το παράλληλο νόμισμα που μπορεί έτσι ηλεκτρονικά να κυκλοφορήσει από τον κύριο Βαρουφάκη στην γνωστή του συνέντευξη. Γενικά, βλέποντας και αυτά τα επεισόδια τα οποία, όπως είπε και ο κ. Ζαχαριάδης, μοιάζουν με. Αν δεν ήταν τόσο τραγική η κατάσταση, θα ήταν ένα πολύ ωραίο σενάριο για μια έτσι ταινία του τύπου «Το ποντίκι που βρυχάται», όπως είχαμε τη δεκαετία του 60 που δείχνανε κάποια τέτοια ευτράπελα. Και καταλαβαίνουμε μέσα από αυτά τα επεισόδια και την απόγνωση του Πρωθυπουργού όταν του παρουσιάζονται τέτοια πλάνα ως πλάνα Β, ως σχέδια Β. Και με αυτήν την κατάσταση να υπάρχει, θεωρούμε πολύ φυσιολογικό να είδε ο Πρωθυπουργός έτσι το πρόσωπο του τέρατος, το πραγματικό της. Δεν υπήρχαν μαγικές συνταγές, δεν υπήρχαν ουσιαστικά ψευδεστήσεις για την πορεία που θα πρέπει να ακολουθήσει η χώρα. Και σε μια ήδη δύσκολη κατάσταση όπως αυτή που βιώνουμε σήμερα με τη σημερινή κατάσταση και στο Κοινοβούλιο, έρχεται και η πρόεδρος της Βουλής, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, να θεωρεί αντισυνταγματικά αυτά τα νομοσχέδια, να βάζει προσκόμματα, να τα θεωρεί αντισυνταγματικά, μάλιστα τη στιγμή που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι είμαστε η κάθε λέξη του συντάγματος, βάζοντάς τον στη γωνία, και γενικά να υπάρχει μια αντιπαράθεση και να κινείται ο κύριος Τσίπρας σε μια κινούμενη άμμο, τραβώντας του κάποιοι μέσα από το ίδιο του το κόμμα το χαλί κάτω από τα πόδια, και τα μόνα σημεία στα οποία ουσιαστικά να στηρίζεται να είναι αυτά της αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι ο ιστορικός του μέλλοντος θα πει ότι αυτός ο μήνας, ο Ιούλιος του 2015, ήταν ένας ιστορικός μήνας για το πολιτικό σύστημα, ήταν ένας μήνας ενηλικίωσης, γιατί ουσιαστικά η μεν κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ, είδε ότι δεν μπορεί να υπάρξουν μαγικές συνταγές, δεν μπορεί να υπάρχουν ψευδεστήσεις για την πορεία που πρέπει να ακολουθήσει η χώρα, και από την άλλη μεριά ενηλικίωσης και για την αντιπολίτευση που είδε ότι δεν μπορεί να υπάρχει μια αντιπολίτευση που να λέει όχι σε όλα όπως ήταν στο παρελθόν, αλλά να είναι μια αντιπολίτευση η οποία θα μπορεί με επικοδομητικό λόγο να συμβάλλει στο να βγει η χώρα από το αδιέξοδο. Και εδώ πρέπει να αναγνωρίσουμε και το μεγάλο ρόλο που έπαιξε το ποτάμι σε αυτό το πράγμα, ένα ρόλο ο οποίος είναι δυσανάλογος με το ποσοστό που έλαβε στις εκλογές. Μάλιστα. Κύριε Αρβανιτήρη, εσάς... Μετωπίσουμε τη σκληρή πραγματικότητα. Μάλιστα. Αυτό πρέπει να κάτσουμε και να δούμε. Μάλιστα. Κύριε Μαυρωτά. Ναι, εγώ θέλω να μιλήσω για το μέλλον, γιατί για το παρελθόν αρκετά είπαμε και ο κόσμος το έχει βαρεθεί πλέον. Αν και για μας ήταν πολύ εύκολη η κριτική να κάνουμε κριτική για τις ευθύνες του παρελθόντος, γιατί δεν υπήρχαμε. Αλλά θέλω να δούμε το επόμενο βήμα. Και πρέπει να ξεπεράσουμε αυτόν τον λαϊκισμό της υψωμένης αριστερής γροθιάς και της απλωμένης δεξιάς χούφτας. Όσα χρήματα, γιατί ακούμε για επενδύσεις που θα έρθουν στην Ελλάδα, πακέτο Juncker κτλ. Όσα χρήματα και να έρθουν, άμα δεν κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις, τις απαραίτητες εκείνες, τις οποίες χρειάζεται η ελληνική κοινωνία και η οικονομία, τότε θα είναι σαν να πηγαίνουν τα χρήματα αυτά σε ένα βαρέλι χωρίς πάτο, και ουσιαστικά θα ξαναβρεθούμε μετά από λίγο καιρό στην ίδια κατάσταση. Το μεγάλο ζητούμενο και η μεγάλη πρόκληση αυτή τη στιγμή για το πολιτικό σύστημα είναι να προχωρήσει σε εκείνες τις προϋποθέσεις που δεν θα μας ξαναφέρουν σε αυτή τη θέση. Και αυτές οι προϋποθέσεις είναι οι μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν σε ένα μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων. Και υπήρχαν και ευθύνες εκεί στο προηγούμενο καθεστώς που δεν προχώρησε σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Και τώρα είναι ευκαιρία που έχουμε δει πια την άβυσο όλοι μαζί, ομόψυχα, το πολιτικό σύστημα να προχωρήσει και να αντιμετωπίσει. Και εκεί θα μας έχετε σύμμαχο, κύριε Ζαχαριάδη, στο να αντιμετωπίσουμε φαινόμενα συμφερόντων, διαπλοκής, διαφθοράς, αλλά και πελατοκρατίας, κομματοκρατίας. Όλα αυτά τα οποία είναι οι παθογένειες του ελληνικού πολιτικού αλλά και οικονομικού συστήματος και τα οποία θα πρέπει να τα ξεπεράσουμε. Και δεν μπορεί να έχουμε. Έχουμε τώρα μια κυβέρνηση η οποία θα εφαρμόσει ένα πρόγραμμα το οποίο στις 12 Ιουλίου έγινε μια συμφωνία η οποία λέει ότι η Ελλάδα οικειοποιείται ουσιαστικά το πρόγραμμα, και να έχουμε υπουργούς οι οποίοι δεν πιστεύουν σε αυτό, οι οποίοι είναι απρόθυμοι να προχωρήσουν σε οποιασδήποτε μεταρρυθμίσεις, και να έχουμε εμείς την ψευδαίσθηση ότι όλα αυτά θα προχωρήσουν. Πρέπει να αλλάξουμε δηλαδή λίγο ρότα, και νομίζω ότι
η μεγάλη αντιδιαστολή στο μέλλον δεν θα είναι πλέον μνημονιακή, αντιμνημονιακή, αλλά θα είναι αυτοί που θέλουν μια ανοιχτή Ελλάδα, η οποία θα συμμετέχει στο παγκόσμιο γίγνεσθε, εναντίον αυτών που θέλουν μια Ελλάδα περιχαρακωμένη, κλειστή, όπου θα κάνουν κουμάντο οι ολιγάρχες της δραχμής και θα είναι μια Ελλάδα καχεκτική σαν τη Βόρεια Κορέα. Πάντως, σε αυτό, σε ένα κομμάτι, συμφωνείτε με τον κύριο Λαφαζάνη. Είπε ότι δεν υπάρχει, και ο κύριος Λαφαζάνης είπε, δεν υπάρχει για αριστερό και δεξιό μνημόνιο. Υπάρχει το μνημόνιο, όπως λένε από πεποίθηση, και το μνημόνιο από ανάγκη. Έτσι το ονομάζει ο κύριος Λαφαζάνης, θεωρώντας ότι τα μνημόνια τα προηγούμενα ήταν πιο ευχάριστα στον κόσμο που τα είχε ψηφίσει στα προηγούμενα κόμματα. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι να δούμε ότι πώς μπορεί το πολιτικό σύστημα να κάνει εκείνες τις συμμαχίες να τα βάλει με συμφέροντα, να τα βάλει με συντεχνίες, γιατί όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις κάποιες θα ξεβολέψουν. Και όταν μιλάμε για μεταρρύθμιση, λέμε ναι, σωστά, μεταρρυθμίσεις, αλλά όχι, δεν θα ξεκινήσετε από μένα, θα ξεκινήσετε από τον άλλον. Όχι, εκεί πέρα και το πολιτικό σύστημα πρέπει να αναλάβει και αυτό πρώτο τις ευθύνες του και να δώσει το καλό παράδειγμα. Και προς αυτή την κατεύθυνση περιμένουμε και εμείς να δούμε ενέργειες. Όταν μιλάει η κυρία Κατσέλη και λέει, για παράδειγμα, ότι πρέπει να φέρει πίσω ο κόσμος τα λεφτά του στις τράπεζες για να τα βγάλει από τα στρώματα, το ίδιο ισχύει και για το πολιτικό σύστημα, για υπουργούς, για βουλευτές που μπορεί να έχουν τα λεφτά τους στο εξωτερικό. Ξέρετε, η μεταρρύθμιση είναι μια λέξη που έχει μάλλον κακοποιηθεί σήμερα στην Ελλάδα. Είχε συνδεθεί μόνο με υπερφορολόγηση και υπερκοπές. Δεν είναι όμως αυτό. Δεν είναι πάντως συνώνυμο ούτε των απολύσεων, ούτε των μειώσεων μισθών. Άλλο τα μέτρα, άλλο τα μέτρα και άλλο οι μεταρρυθμίσεις, οι οποίες χρειάζεται και θα πρέπει να τις είχαμε κάνει από μόνοι μας, και όχι τώρα να υπάρχει όρος στη νέα συμφωνία από πολιτικοποίηση της δημόσιας διοίκησης, το οποίο είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το είχαμε κάνει από μόνοι μας, αλλά εκεί πέρα είναι και η μεγάλη παθογένεια του πολιτικού μας συστήματος. Αυτά πρέπει να ξεπεράσουμε. Μάλιστα. Ραντεβού με την εφορία. Θέλω μια μικρή τοποθέτηση και ζητώντας από εσάς, κύριε Μαυρωτά, συνολικά μικρή τοποθέτηση για να τελειώσουμε. Ναι, να πούμε καταρχήν ότι τα μέτρα της υπερφορολόγησης, τα οποία προέκυψαν, κατά τη γνώμη μας είναι και αποτέλεσμα μιας άστοχης διαπραγμάτευσης, η οποία δεν έγινε ουσιαστικά το εξάμηνο και έγινε μόνο για 17 ώρες, με αποτέλεσμα να είμαστε αρκετά ευάλωτοι εκεί πέρα. Και το κυριότερο είναι ότι τα μέτρα της υπερφορολόγησης πηγαίνουν ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είναι η ατμομηχανή για να βγει η χώρα από αυτή την κρίση. Εμείς έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις με διάφορα ισοδύναμα κτλ. Έκανε ο Σταύρος Θεοδωράκης τις προτάσεις με τα 17 προτάσεις την περασμένη εβδομάδα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να λιανθεί κάπως η κατάσταση όσο υπάρχουν αυτά τα χρονικά περιθώρια. Αυτό το οποίο θα πρέπει να κοιτάξουμε όμως είναι πώς αυτά τα πρόσκαιρα μέτρα υπερφορολόγησης σταδιακά θα μειωθούν, έτσι ώστε η χώρα μας να περάσει σε μια κανονικότητα, δηλαδή σε μια ανάπτυξη η οποία θα στηρίζεται ουσιαστικά στον ιδιωτικό τομέα, γιατί αυτός ο τομέας είναι και ο τομέας ο οποίος θα δημιουργήσει δουλειές, ο οποίος θα μπορέσει να βγάλει ουσιαστικά και την χώρα από το αδιέξοδο. Μάλιστα.